Βάζουμε τόση περισυλλογή. Χαζεύω εδώ τις καινούργιες ταινίες. Κάνουν λέει καινούργια ταινία ο Τόμ Κρούζ με τη Μισελ Φάιφερ. Ο Τόμ Κρούζ. Ναι. Ωραίο παιδί ο Τόμ Κρούζ, έτσι. Καλός είναι. Όχι μόνο καλός, όχι μόνο καλός. Πάρα πολύ καλός. Ναι, δεν λέω. Εμένα μου αρέσει πολύ και η Μισελ Φάιφερ. Δεν είναι και του πεταμάτου κι αυτή, αλλά ο Τόμ Κρούζ, πώς να το κάνω. Είναι πέδρας. Ναι, συμπαθητικός είναι. Απλώς συμπαθητικός. Να το βγεις στο ποτήρι είναι. Τι να τον κάνεις. Να το βγεις στο ποτήρι. Αχ, τι χαμόγελο, τι στόμα, τι μάτια, τι κορμί. Ναι, δεν λέω. Είναι καλοφτιαγμένος. Απλώς καλοφτιαγμένος. Τότεκνο. Τότεκνο. Θεότεκνο. Όχι, ναι, είναι κατά μία έννοια. Όχι κατά μία έννοια, όχι κατά μία έννοια, κατά πολλές. Ναι, ναι, ναι. Τι, θα τραβούμε να το παραδεχτούμε. Όχι, όχι, ναι, δεν. Πάντως μεταξύ μας είμαστε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Είναι κούκλος. Ναι, ναι, είναι, είναι. Τι, γιατί, κακό είναι να θαυμάσεις έναν ωραίον άντρα. Όχι, καθόλου. Όχι, βέβαια. Απαγορεύεται να σε συγκινεί ένα αντρικό κορμί. Δεν απαγορεύεται. Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτά τα ζητήματα, Πέτρο. Ούτε κι εγώ έχω πρόβλημα. Έχω πολύ πλατιές αντιλήψεις. Κατάλαβες. Κι εγώ. Πλατιές. Πώς. Εσύ έχεις μια συστολή. Ίσως. Δεν ξέρω. Είσαι λίγο ντροπαλός. Δεν μιλάς για αυτά τα ζητήματα. Μεταξύ μας τώρα πρέπει να μιλάμε ελεύθερα. Φυσικά. Δεν πρέπει να έχουμε ταμπού. Όχι, δεν πρέπει. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν ταμπού σε αυτό το θέμα. Κανένα. Όχι μόνο δεν είχαν ταμπού. Τιμή τους και καμάρι τους το είχαν. Εμείς γιατί το κρύβουμε. Να μην το κρύβουμε, λες. Όχι. Είδες τον Τόμ Κρούζ. Σου αρέσει. Γιατί να το πεις. Εγώ. Όχι εσύ, βρε παιδί μου, γενικά μιλάω τώρα. Πάντως, αν μου έλεγες ότι σου αρέσει ο Τόμ Κρούζ, εγώ δεν θα σε παρεξηγούσα καθόλου. Κι εγώ, Γιάννη μου, που μου είπες ότι σ' αρέσει, δεν σε παρεξήγησα καθόλου. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Το γραφείο του κυρίου Αθανασιάδη που είναι. Αυτή εκεί. Ευχαριστώ. Γιώργο. Βαλεντίνη. Τι κάνεις εδώ, καλέ. Μια δουλειά στον Πέτρο Αθανασιάδη έχω. Γνωρίζεστε. Με τον Πέτρο. Είμαστε φίλοι από χρόνια. Α, μάλιστα. Ένα μη σε καθυστερώ τότε. Θα τα πούμε μετά. Ωραία. Πολύ μ' αρέσει που ακόμα αναρωτιέσαι αν ο Αθανασιάδης είναι. Γιατί, Βαλεντίνη, εσύ το διαπίστωσες. Το διαπιστώνω συνέχεια. Τι λες, πώς. Ο Γιώργος που ήρθε, που είναι φίλος του από παλιά. Έλα, βρε, παιδί μου, μη μου πεις, είναι και αυτός. Βέβαια. Αχ, δεν είναι δυνατόν. Είσαι σίγουρη. Καλά, δεν τον ξέρω χρόνια. Λοιπόν, σε αφήνω τα δείγματα, δώσα στην ξαδέλφηση και όταν αποφασίσει, τα λέμε για τα λεφτά. Θα τη κάνει μια πιο φιλική τιμή, ε. Εντάξει, θα τα βρούμε. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σας. Τι να κάνω, μωρέ, Γιάννη, κάει και η κουζίνα της ξαδέλφης μου της Δίνας. Και ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκε και ο Γιώργος να τις ξαναφτιάξει. Είναι φίλος ο Γιώργος. Ναι, από παλιά. Πολύ φίλος. Παλιότερα είχαμε πιο στενή σχέση, τώρα πια δεν βλεπόμαστε. Κακός. Τώρα ξέρεις πως είναι αυτά. Αραιώνεις και στο τέλος κρυώνει εντελώς το πράγμα. Τώρα όμως που ξαναβρεθήκατε, μπορεί και να ξαναζεσταθεί. Μπα, δεν το πολύ βλέπω. Περιμένεις απεσιόδοξος. Πολλές σχέσεις αναζωπυρώνονται. Θα συναντηθείτε τώρα για την κουζίνα, μπορεί να ξανασυναντηθείτε, να βγούμε όλοι μαζί να το γνωρίσουμε. Να το γνωρίσω κι εγώ. Τώρα πια έχουν χωρίσει οι δρόμοι μας. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως είναι ωραίο παιδί. Τι είναι? Ωραίο παιδί, λέω. Ναι, ωραία. Και πολύ συμπαθητικός. Και συμπαθητικός είναι. Και δεν μου λες. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω. Είναι κάπως αρχαιοπρεπής στις προτιμήσεις του. Τι εννοείς? Δεν τα λέγανε προχθές. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που το είχαν τιμή τους και καμάρι τους. Αν εννοείς ότι είναι γκέι, ναι, είναι, αλλά εσύ γιατί ρωτάς. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Φίλος σου είναι, γκέι είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Ας πούμε ότι κατάλαβα. Όχι ας πούμε, κατάλαβες. Ρε Πέτρο, δεν είπαμε θα μιλάμε ελεύθερα μεταξύ μας. Ναι, το είπαμε. Γι' αυτό ρωτάω κι εγώ. Σωστά. Ελπίζω ότι δεν με παρεξήγησες, έτσι. Όχι. Πιστεύω ότι δεν σε σοκάρω. Καθόλου. Γιατί φίλοι είμαστε. Και ο φίλος πρέπει να καταλαβαίνει τις ανάγκες του φίλου του. Ναι, Γιάννη μου, συμφωνώ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μην μου πεις ότι Όχι, δεν έτυχε. Είναι καινούριο, πώς φαίνεται. Ωραίο. Είναι το πιο εξειδικευμένο μπαρ. Ποια είναι η ειδικότητα του? Δεν κατάλαβες ακόμα. Όχι, μωρέ, κατάλαβα. Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ. Τι θα πάρουν τα παιδιά? Ορίστε. Λέω τι θα πάρετε. Τι να πάρουμε, Γιάννη? Καλά, εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις. Εγώ θέλω ένα ουίσκι με πάγο. Πολύ πάγο. Κι εγώ το ίδιο θέλω. Καλά, εσύ δεν έχεις δική σου προσωπικότητα. Αφού δεν λέω το ίδιο. Έφτασε.
Αισθάνεσαι λίγο άβολα? Όχι. Α, γιατί σε βλέπω λίγο έτσι. Όχι, όχι. Άνετα αισθάνομαι. Πολύ άνετα. Εδώ ήρθαμε και να διασκεδάσω. Μα διασκεδάσω με τον τρόπο μου. Δεν σε βλέπω πολύ χαλαρό. Όταν χαλαρώσω, μην νομίζεις. Σιγά σιγά θα χαλαρώσω. Έτσι, μπράβο. Εδώ δεν υπάρχει λόγος να μην αισθάνεσαι άνετα. Κανένας λόγος. Εδώ το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, πολύ διακριτικό. Είναι αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει για τι πράγμα? Μα γιατί κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, δεν καταλαβαίνεις? Όχι, μωρέ, καταλαβαίνω. Απλώς έτσι ρώτησα. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνόμαστε. Τα ποτά κερασμένα από το μαγαζί. Για τα πιο γλυκά αγόρια του Δελτίου Ειδήσεων. Για μας το λέτε? Όχι, για τον Βαγγέλη Φιδικίδη. Για σένα, βέβαια. Ευχαριστώ. Το Θεό. Στην υγειά σου. Υγεία είναι. Γι' αυτό το κανάλι σας έχει το πιο πετυχημένο Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί οι εκφωνητές είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Ρε Γιάννη, μήπως δεν ήταν σωστό που ήρθαμε σε αυτό το μπαρ? Γιατί? Να, επειδή μας αναγνωρίζουν. Και τι σε πειράζει εσένα? Εδώ δεν πειράζει εμένα που είμαι και παντρεμένη. Σωστά, αφού δεν πειράζει εσένα που είσαι παντρεμένος. Μα είναι τόσο ωραία εδώ. Ναι, ναι. Ωραίο περιβάλλον, ωραίος κόσμος. Τι πράγμα? Ωραίος κόσμος, ναι. Ωραία παιδιά. Κοίτα αυτόν εκεί πέρα. Γιατί ο άλλος εκεί στη γωνία? Τι κάνει αυτό στη γωνία? Ωραίο. Ναι. Ναι, ωραίος. Είναι το παιδί, είναι αλφα-αλφα. Είδες, βρε, που σε έφερα, είδες? Δεν το βλέπω, Γιάννη μου, τι κάνω τόση ώρα, νομίζεις? Για να δεις τι φίλος είμαι. Εγώ με το φίλο μου μοιράζομαι τα πάντα. Αυτό κι αν το έχω καταλάβει, Γιάννη μου. Γιάννη. Τι είναι? Αυτός εκεί στη γωνία κοιτάζει κατά εδώ. Και. Λέω, τι θέλει και κοιτάζει. Εσύ τι λες να θέλει? Κάτι υποθέτω. Αυτό που υποθέτεις θέλει. Καλά. Watch me. Γιάννη. Τι είναι πάλι? Με κοιτάει. Ναι, άστο να κοιτάει, σε ενοχλεί. Όχι, καλέ, τι να με ενοχλήσει το παιδί? Άστο να κοιτάει και που ξέρει. Σωστά. Δεν ξέρω. Έχετε κι άλλο κέρασμα. Του μαγαζιού. Του αγοριού απέναντι. Αυτό ο κύριο τα έστειλε. Μάλιστα. Μα δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Ευκαιρία να γνωριστείτε. Μα δεν μπορούμε να δέχουμε ποτά από αγνώστου. Ω, είσαι πολύ ακατάδεκτο. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Γιάννη. Αυτός εκεί κάνει εβίβα. Να το κάνουμε κι εμείς. Μα δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Και δεν είναι σωστό. Όχι, ρε παιδί μου, δεν κάνει να τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο. Ωραία, κάναμε βίβα, πάμε να φύγουμε τώρα. Από τώρα? Όχι, άμα θέλεις εσύ να καθίσεις, Γιάννη μου, κάθισε. Εγώ απλώς λέω να πηγαίνω. Όχι, όχι, άμα φύγεις εσύ, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να κάτσω. Πώς δεν έχεις λόγο να καθίσεις? Δεν θέλω επειδή φεύγω εγώ να φύγεις κι εσύ. Όχι, όχι. Μαζί ήρθαμε, μαζί θα φύγουμε. Καλά, Γιάννη μου, άμα το θέτεις τόσο κολεκτιβίστικα, πάμε να φύγουμε. Τι έκανε, λέει? Ναι, μαμά, έχω σοβαρές υπόνοιες ότι ο Γιάννης είναι. Έλα, Χριστός και Παναγία. Εγώ για άλλον είπα, άλλος μου προέκυψε. Τι είπες? Τίποτα, λέω, είσαι σίγουρη? Μέχρι χθες νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα ο Πέτρος. Μου το είπε, μου το ξανάπε, αλλά μου είπε ότι χθες το βράδυ πήγε ο Γιάννης στον πύρο και τον πήγε στον μπαρ Σεμπάστιαν. Στον μπαρ Σεμπάστιαν? Ναι. Και το σκέφτεσαι ακόμα αν είναι ή δεν είναι? Είναι. Και εσύ από πού έκλεισε αυτή τη σιγουριά? Γιατί το μπαρ Σεμπάστιαν είναι για προχωρημένους. Και εσύ πού το ξέρεις? Πρώτα απ' όλα, ο ιδιοκτήτης είναι φίλος μου. Είναι και αυτός προχωρημένος? Μέχρι το απροχώρητο. Δεν μπορώ να το χωρέσει το μυαλό μου, μαμά. Σε καταλαβαίνω. Μα τώρα στα 40 του. Φαίνεται αυτό το πράγμα δεν έχει ηλικία. Δεν υπάρχει και η παροιμία που λέει όποιος δεν είναι αυτό ο μικρός. Έτσι, απότομα. Ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, μπορεί κάτι να έπαθε. Εκεί, στο δυστύχημα που χτύπησε. Κουτσό από δυστύχημα έχω δει. Κουλό έχω δει. Γκέι από τροχαίο πρώτη φορά βλέπω. Γιατί για απίθανο το έχεις? Μπορεί εκεί που τράκαρε να χτύπησε στον εγκέφαλο και να του πειράχτηκε τον νεύρο της ομοφιλοφιλίας. Τι λες, ρε μαμά, υπάρχει τέτοιο νεύρο? Γιατί να μην υπάρχει, τόσα νεύρα έχουμε. Έλα, ρε μαμά. Τέτοια ξαφνική μεταστροφή δεν δικαιολογείται. Πρέπει να υπάρχει μια προδιάθεση. Κι αν είχε προδιάθεση, σε σένα θα την έδειχνε? Σωστά, αλλά έπρεπε να έχω κάποια δείγματα. Μπορεί να είχες και να μην τα πρόσεξες. Πρέπει να ήταν πολύ ασήμαντα. Μα από τα σήμαντα καταλαβαίνει κανείς. Τι ήθελες, να σου μιλήσει η Καλιαρντά? Μα ο Γιάννης είναι. Ήταν. Πολύ γυναικάς. Μπορεί να βαρέθηκε και να θέλει να εξερευνήσει και την άλλη πλευρά της σεξουαλικότητας. Μα σε αυτή την ηλικία του ήρθε να γίνει εξερευνητής. Γιατί? Και ο Βάσκο Ντεγάμα μεγάλος του άρχισε το σπορ. Βάσκο Ντεγάμα και ήτανε? Όχι, καλέ, εξερευνητής. Α, είπα κι εγώ. Α, και τώρα που τα σκέφτομαι, τόσους μήνες μέσα στο καράβι με τόσους ναύτες, ποιος ξέρει τι κάνανε για να περνάνε την ώρα τους. Αυτή δικαιολογημένη ήταν. Ο Γιάννης όμως γιατί? Δεν χρειάζεται να είσαι αποκλεισμένος σε καράβι για να το κάνεις αυτό.
Ξέρω πολλούς που τα καταφέρουν μια χαρά και στη στεριά. Εγώ τι θα κάνω τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό? Δώσ' του αντιβίωση, τι να σου πω.